ραδιοφωνικό σταθμός Αλήθεια FM στους 96,3 μεγακύκλους. Η άλλη φωνή στα FM. Την εκπομπή «Η ώρα της Ιεράς Μητροπόλεως» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλύμνου Λέρου και Αστυπαλέας κύριο Παΐσιο. Μια προσέγγιση στις αλήθειες του Ευαγγελίου και στην Ιερά Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας Αλήθεια FM στο Αιγαίο, στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό, που φτάνει το σήμα του σταθμού μας μέσω της ιστοσελίδας μας www.alithiafm.gr. Η Εκκλησιαστική Ραδιοφωνία ζωντανά κοντά σας, η φωνή της τοπικής μας Εκκλησίας. Στέλνουμε τις ευχές μας λοιπόν όπου και αν είστε και μας ακούτε αυτή την ώρα. Και η εκπομπή «Η ώρα της Ιεράς Μητροπόλεως» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Παΐσιο, ζωντανά κοντά σας, 12 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, του σωτήριου έτους 2010. Και σήμερα ο Μητροπολίτης μας εδώ μας έχει φέρει πολλές εκπλήξεις, θα τα παρουσιάσουμε αμέσως τώρα. Να γυρίσουμε λοιπόν, Σεβασμιότατε, την ευχή σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, την ευχή του Κυρίου και αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες. Το στάδιο των ετών είναι οχτε ψάλλει η Εκκλησία μας. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί τον καιρό αυτό να μπούμε στο στάδιο των αρετών, να αγωνιστούμε τις αρετές για να μπορέσουμε να βγούμε νικητές και να μπορέσουμε να προσκυνήσουμε τα Άγια Πάτρα του Κυρίου μας και την Αγία του Ανάσταση. Όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή και μεγάλος αγώνας πνευματικός. Πρέπει να δώσουμε τον εαυτό μας πραγματικά αυτές τις Άγιες ημέρες, να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε κακό και ιδίως από την αμαρτία, η οποία αμαρτία μας φέρνει μακριά από τον Θεό Πατέρα μας. Να αποβάλουμε την αμαρτία λοιπόν και να ενδυθούμε με τα όπλα του φωτός, την χαρά, την ευλογία, την χάρη της Εκκλησίας μας, η οποία Εκκλησία μας πάντα ανοίγει την αγκαλιά της να μας δεικτεί, όπως η όρνης τα νοσία εαυτής. Πρέπει λοιπόν, εάν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, εάν πραγματικά πιστεύουμε στην Εκκλησία μας και στο Άγιο Ευαγγέλιο, που είναι η βάση της πίστεώς μας και μαζί με την Ιερά Παράδοση αποτελούν εκείνες τις δυνάμεις τις πνευματικές που μπορεί κανείς να βρει τη σωτηρία της ψυχής του. Να δούμε λοιπόν στο Άγιο Ευαγγέλιό μας, να μας λέει σήμερα ο Κύριος μας, ότι εάν δεν αφήσουμε τα παραπτώματα των αδερφών μας, τότε και τα δικά μας πραγματικά δεν θα γνωρίσουμε την αλήθεια. Τι λέει λοιπόν το Άγιο Ευαγγέλιο, τι λέει ο Κύριος μας λέει το εξής, το κεφάλαιο 6 και στίχους 14.
Εάν γαραφή της ανθρώπης τα πραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ουράνιος. Εάν δε μη αφή της ανθρώπης τα πραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα πραπτώματα ημών. Ας δούμε το κείμενο στην ερμηνεία του. Γιατί αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα σας συγχωρέσει τα δικά σας παραπτώματα. Αγαπητοί μου αδελφοί, συγχώρηση, πραγματική συγχώρηση, πρέπει να δίδουμε σε όλους. Γιατί η συγχώρηση έχει μια μεγάλη αρετή που την στηρίζει, την αγάπη. Η αγάπη προς πάντα άνθρωπο. Η αγάπη να είναι πραγματικά απλόχερη. Να είναι πραγματικά αγάπη Χριστού. Να είναι αγάπη μέσα στον άνθρωπο, η θεϊκή αγάπη. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να βλέπει τα παραπτώματα τα δικά του και να ζητά και την άφεση των αμαρτιών, αφού βγάλει τα δικά του παραπτώματα, να ζητάει από τον Θεό Πατέρα να τον συγχωρέσει. Αλλά να συγχωρέσει ο Θεός Πατέρας, αφού πρώτον αυτό συγχωρήσει τα παραπτώματα των άλλων, ό,τι μας έκαναν οι άλλοι δηλαδή, εάν μας ύβρισαν, εάν μας προπυλάκησαν, εάν μας ελιδόρισαν, εάν όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα εμείς να τα συγχωρέσουμε, να συγχωρήσει και ο Πατέρας μας ο ουράνιος τα δικά μας παραπτώματα. Γιατί μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και ότι είμαστε κι εμείς άνθρωποι, ότι κι εμείς έχουμε αμαρτίες. Και αν λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι εμείς σαν άνθρωποι έχουμε αμαρτίες, πρέπει να συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων, να συγχωρήσει και εμάς ο Πατέρας μας ο ουράνιος τις δικές μας αμαρτίες. Έτσι λοιπόν, συγχώρηση, αγαπητοί μου αδελφοί, μας προτρέπει η Εκκλησία μας. Πραγματική συγχώρηση, ειλικρινή συγχώρηση. Να μην έχουμε τίποτε κατά του αδελφού μας. Διότι αν πραγματικά έχουμε κάτι κατά του αδελφού μας, τότε η συγχώρηση από εμάς του Θεού Πατέρα μας δεν θα είναι αληθινή, δεν θα είναι πραγματική, δεν θα μας συγχωρήσει ο Θεός Πατέρας μας. Επίσης στο Άγιο Ευαγγέλιο της Κυριακής θα ακούσουμε και για την νηστεία. Η νηστεία. Mm-hmm. Νηστεία καθαρή, νηστεία αγία, νηστεία και αποχή από κάθε και βρώση και πόση, αλλά και από κάθε αμαρτία. Γιατί δεν είναι μόνο να κάνουμε νηστεία από τροφές, να κάνουμε νηστεία και από κάθε κακό. Να δώσουμε δηλαδή στην ψυχή μας τη δύναμη εκείνη να μπορέσει να φτερουγίσει ψηλά, καθαρή, χωρίς να έχει μέσα ουδέν πάθος, ουδέν καμία αμαρτία. Εάν το κάνουμε έτσι, θα είναι όντως η νηστεία μας καθαρή και από τροφές και από αμαρτίες. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να καταλάβει ότι αυτή την περίοδο πρέπει να είναι μακριά και από τις τροφές και από τις αμαρτίες, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει πραγματικά εκείνη την ημέρα του Κυρίου μας Αναστάσεως, να δει και να βρει το φως το αληθινό, να τον φωτίζει, να τον αγιάσει. Ας δούμε τι λέει για την νηστεία. Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως περιποκριτέ σκυθροποί. Φανίζουν σιγά τα πρόσωπα αυτών όπως φανώσεις ανθρώπους νηστεύοντες. Αμήν λέγω ημίν ότι απέκουσι των μισθών αυτών. Συ δεν νηστεύον, αλυψέσου την κεφαλήν και το πρόσωπό σου νύψε. Πως μη φανείς ανθρώπους νηστεύον, από το πατή σου εν το κρυπτό. Και ο πατή σου βλέπω εν το κρυπτό, αποδώσει εν το φανερό. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την αμοιβή τους. Εσύ αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου για να μην φανεί στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις σου, και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις σου θα σου ανταποδώσει το φανερό, το αληθινό.